λόγοι για να σε κάνει το κάθε ζώδιο ghost, ghosting, αυτό ξέρεις. Για τους πιο μεγάλους για να εξαφανιστεί. Κρυός. Ένας σωστός κρυός σου κάνει ghosting. Χωρίς λόγο. Σου κάνει ghosting επειδή δεν έχεις δώσει τόση σημασία στον πρώτερό του βίο. Δηλαδή, σου λέω μια ιστορία, οκ, okay, και είμαι κρυός. Σου λέω μια ιστορία. Πρέπει να κάνεις 850 ερωτήσεις διευκρινιστικές. Σε κάποιες δεν απαντήσω γιατί θα τις θεωρήσω αδιάκριτες, αλλά θέλω να μου τις κάνεις. Σε θέλω όσο πιο αδιάκριτο γίνεται. Θέλω να σε νοιάζει τι ώρα πίνω νερό. Αν δεν σε νοιάζει, δεν έχεις ρόλο στη ζωή μου. Ταύρος. Έχετε προσέξει που έχω σου. Σου. Ταύρος. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, τα σκέτα. Με θες. Ναι, δεν έχει, δεν ξέρω. Αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνει και την πρώτη μέρα, έτσι. Όχι, για να ξέρεις, στο λέω, ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνει και την πρώτη μέρα. Άκου να δεις, αγάπη, εγώ ψάχνω κάτι σοβαρό. Ψάχνω σχέσεις. Κάσε! Χαμηλός. Ψάχνω κάποιον περιστασιακό. Θα τα ξέρεις αυτά, δεν λέει βλακίες. Το ότι αλλάζουν τα συναισθήματα στην πορεία είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Γι' αυτό πάντα με τον Ταύρο θα πιάνεις τον εαυτό σου να συζητάς τα ίδια και τα ίδια. Αυτό είναι πάνω στην προσπάθειά του να είναι πάντα ξεκάθαρος. Με ενοχλεί. Συνοψίζοντας, αν δεν είσαι ξεκάθαρος με έναν Ταύρο, έχεις πάρει δίδυμος. Είναι πάρα πολύ απλό. Το ghosting του δίδυμου είναι όταν καταλάβει ότι πας να του πάρεις τον αέρα, okay, και να πάρεις το πάνω χέρι, εκεί θα σου κάνει ένα ghosting ολοδικός και θα χάσει την μπάλα. Είναι player ο δίδυμος, να ξέρεις. Έτσι. Καρκίνος. Γιατί να σου κάνει ghosting ένας καρκίνος? Άκου να δεις, είναι πάρα πολύ απλό αυτό που θα σου πω. Γιατί αν τον πρίζεις, αν του πρίζεις, λες, μετά γίνεται καπνός. Αν δεν του πρίζεις μπάλες, πάλι γίνεται καπνός. Γιατί σου λέει, θέλω να ενδιαφέρεσαι, αλλά όχι τόσο, ώστε να το καταλάβω εγώ το πόσο ενδιαφέρεσαι. Θέλω να υπάρχει ένα ερωτηματικό, έτσι, νεωρείται με πόσο ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται πολύ. Θέλω να σκέφτομαι μες την ημέρα μου, σαν καρκίνος, πόσο πολύ με θες. Ωραία, όμως, άκου τώρα. Δεν θέλω όμως και να με γράφεις, έτσι. Ούτε να γράφεις, ούτε να με γράφεις. Εντάξει. Απλό. Τι ω. Λέων. Ο Λέοντας. Λοιπόν, sorry που κράζω πάρα πολύ τους Λέοντες, αλλά βαριέμαι πάρα πολύ τους Λέοντες, ρε. Βαριέμαι πάρα πολύ. Γιατί έχουν ένα τέτοιο σφασί. Κουβάλατε στη ζέτα σας, κάνε με. Εγώ αξίζω τα πάντα και πρέπει να με κάνεις να διαφερθώ. Τι λες, ρε. Τι λες, ρε, σοβαρά. Θα σε κάνω εγώ να ενδιαφερθείς. Εγώ εσένα. Τι είμαι, ρε. Ζυγός είμαι, ας πούμε. Εξαιρετή η Αλεξία. Οπότε, ο Λέοντας θα εξαφανίσει. Ξέρεις πότε. Όταν δεν αγκομαχάς, δεν είσαι εργάτης στη συζήτηση. Θέλει να του τραβάς την προσοχή. Ακόμα και αν σου πάντα, χαχα, οκ, χαχα, ναι. Δεν ξέρω γιατί είναι και καχύποδος. Σου λέει, δεν κάνω κουτσομπολιό από το chat. Θα πάω από κοντά αν είναι. Μπορώ να σε βγάλω ψεύτη από εκεί. Παρθένος. Αν δεν είσαι ψυχασθενής, έχεις φάει ghosting, εντάξει. Γιατί τι να σε κάνει, ρε αγάπη, αν δεν είσαι κακιασμένο. Δεν κουτσομπολεύεις. Δεν κάνεις πικρόχολα σχόλια. Αν δεν έχεις μια άποψη συγκεκριμένη, ένα γούστο, ρε παιδί μου, σε φάση να του κάνεις share κακά memes. Και ξέρουμε όλοι για αυτά τα κακά memes, μιλάμε έτσι. Αυτά που είναι ωριακά, άμα δουν το chat μας, θα φάμε cancel. Follow για part 2. Θέλω να πάω 200 κάπα.